Κυρία Ιωάννου, το προεκλογικό σύνθημα του κόμματός μας είναι «Κουκουέ, η δύναμή σου την επόμενη μέρα». Πολλές φορές το Κουκουέ έχει επιβεβαιωθεί στα συνθήματα που βάζει προεκλογικά. Παλιότερα λέγαμε «Έρχεται η θύελλα» και ήταν τα μνημόνια που ζήσαμε τα επόμενα χρόνια. Πλέον η επόμενη μέρα επιβεβαιώνεται όχι μόνο μεταφορικά αλλά κυριολεκτικά. Είναι αυτό που είπατε. Στις 7 ψηφίζουμε, στις 8 του Ιουλίου έχουμε συνεδρίαση του Eurogroup με θέμα την Ελλάδα, για να στείλουν μήνυμα, όπως υπόθηκε, χωρίς καλά-καλά να έχει συγκροτηθεί η επόμενη κυβέρνηση. Έτσι, μιλάμε για 8 Ιουλίου και ο συμβολισμός αυτός δεν είναι τυχαίος. Ότι 7 ψηφίζουμε, στις 8 υπάρχει συνεδρίαση του Eurogroup με θέμα την Ελλάδα. Γίνεται για να υπενθυμίσει ακριβώς τις δεσμεύσεις που πρέπει να τρέξει η επόμενη κυβέρνηση, πιθανότατα από ό,τι φαίνεται μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ότι δεν πρέπει να χαθεί χρόνος για μια σειρά εκκρεμότητες και δεσμεύσεις, αντιλαϊκές λέμε εμείς, οι οποίες έχουν αναλυθεί. Αυτό είναι η σημασία του Eurogroup και ο συμβολισμός τους. 7 Ιουλίου ψηφίζουμε. Συνεπώς λέτε ίδια πολιτική. Εμείς θεωρούμε ότι για τους πολίτες θα κερδίσουν όλα, θα είναι εδώ. Τα ματωμένα πλεονάσματα θα είναι εδώ. Δεν τα αφισβητεί κανένας. Οι εφαρμοστικοί νόμοι θα είναι εδώ. Κανένας δεν μιλάει για την κατάργηση ενός εφαρμοστικού νόμου από τους εκατοντάδες οι οποίοι έχουν ψηφιστεί. Και επίσης, το πιο σημαντικό είναι ότι διαμορφώνεται, σωστά το επισημάνατε, διαμορφώνεται ήδη και η βάση προκειμένου να στηριχτεί η νέα αντιλαϊκή ατζέντα. Τα δημοσιονομικά δεν βγαίνουν όπως ήταν η αρχή. Μόνο μια τελεία να προλάβουμε πολύ γρήγορα ένα νέο. Η ανάπτυξη, η ρυθμή ανάπτυξη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν όπως είχε προβλεφθεί. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η επόμενη μέρα που διαμορφώνεται, ίδια με την προηγούμενη και ακόμη χειρότερη, και έχει μια σημασία. Ποιος απέναντι σε αυτή τη νέα επίθεση θα είναι απέναντι. Εμείς θεωρούμε ότι απέναντι μπορεί να είναι μόνο το Κουκουέ. Μια κουβέντα μόνο. Το debate θα είχε γίνει αν στη διακομματική συνεδρίαση της Παρασκευής 21 του μηνός ο κύριος Τσίπρας είχε μείνει στην αρχική συμφωνία 1 Ιουλίου, όπως ήταν 1 Ιουλίου, ή είχε συζητήσει για τις 2 Ιουλίου. Εμείς είχαμε προτείνει και τις 2 Ιουλίου. Συμβαίνουν αυτά όμως. 1 Ιουλίου είχε σύνοδο, μετά κατάλαβα ότι μπορεί να γυρίσει. Μα προτείναμε και τις 2 Ιουλίου. Μπορούμε και να είχαμε γίνει. Και είχαμε γίνει. Πρέπει να τελειώσουμε. Είχαμε αλλάξει 2 φορές. Απλά ο κύριος Τσίπρας ήθελε debate μονομαχία των 2. Δεν ήθελε μόνο. Τελευταία σας κουβέντα για τις εκλογές. Το δεύτερο ζήτημα. Εμείς επιμένουμε. 8 Ιουλίου υπάρχει συνεδρίαση του Eurogroup. Αυτές θα είναι οι προγραμματικές δηλώσεις και της επόμενης κυβέρνησης. Αντιλαϊκές. Και έχει μία σημασία να σκεφτεί ο λαός μας. Ποιος θα σταθεί απέναντι. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έστρωσε το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία. Το ΚΙΝΑΛ, το οποίο ήδη κλείνει το μάτι σε μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Ή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θεωρούμε ότι είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.